βέβαια τότε για εκείνη την υπόθεση είχε αθωωθεί. Στο βίντεο πάντως που βλέπουμε τώρα φαίνεται ο πιτσιρικάς να υποδεικνύει στους αστυνομικούς ότι εγώ μένω ακριβώς εδώ δίπλα και πράγματι το δείχνει, ναι, δείχνει κάτι με το χέρι του, δείχνει κάτι στο βίντεο. 15 μέτρα και ακριβώς σε 30 μέτρα είναι και το μαγαζί που έχει ο πατέρας του και ακριβώς απέναντι η μητέρα του. Εμείς πήγαμε και χθες και στο νοσοκομείο παιδών όπου βρίσκεται τώρα ο μαθητής σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πρέπει να σας πω. Όπως μας είπε η μητέρα του, τα βράδια δυσκολεύεται να κοιμηθεί, δεν θέλει να γυρίσει στο σχολείο, ενώ χθες όταν βγήκε μία βόλτα στο προάβλιο του νοσοκομείου με τον πατέρα του, στη θέα δύο αστυνομικών αναστατώθηκε και ζήτησε να γυρίσει στο δωμάτιό του. Φαίνεται ότι το παιδί θα πρέπει να έχει ψυχολογική παρακολούθηση όταν θα βγει από το νοσοκομείο, καθώς το έχει αφήσει αυτό το στίγμα η συγκεκριμένη επίθεση. Μαρία, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μια που βρέθηκες και στην περιοχή, επειδή εχθές βγήκανε διάφορα από το ρεπορτάζ, ουσιαστικά πώς κινήθηκε ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Το ρωτάω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ με το ρεπορτάζ σου, ότι δηλαδή ουσιαστικά αντιλήφθηκε εκ των υστέρων ότι τον είχαν καταγράψει κάμερες και γύρισε να αναζητήσει το υλικό. Αυτό δεν το γνωρίζω, Μάριον. Μπορώ όμως να σου πω ότι όπως φαίνεται και στο βίντεο, όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο στο στενό, όταν διαπιστώνουν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει θεατής του περιστατικού, τότε φαίνεται να λύγει το όλο περιστατικό και να φεύγουν οι αστυνομικοί. Όπως άλλωστε μπορούμε να δούμε, το όλο περιστατικό διήρκησε 15-20 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα βλέπουμε και τον δεύτερο πιτσιρικά, ο οποίος τρέχει έντρομος, ο φίλος του 11χρονο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα το πολύ μεγάλη εμπειρία για να αντιληφθείς ότι ένα παιδί 10-11 χρόνων πανικοβλήθηκε. Όταν βλέπει τέσσερις ένστολους εύσομους άντρες, ο ένας το χτυπάει, προφανώς πανικοβάλλεται και όλο αυτό το πράγμα τον ακολουθεί και τον κυνηγά. Να σε ρωτήσουμε τώρα ποιες είναι οι συνέπειες αυτό ακριβώς, γιατί για τον έναν υπάρχει το αδίκημα της σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά όπως διαβάζουμε. Υπήρχαν όμως ακόμα τρεις οι οποίοι παρακολουθούσαν και είναι η υπόθαλψη η σωστή λέξη, γιατί αρχικά δεν αντέδρασαν όπως βλέπουμε στο βίντεο, αλλά στη συνέχεια δεν κατήγγειλαν και το περιστατικό στην υπηρεσία. Οι τρεις αστυνομικοί που ήταν παρόντες θα δικαστούν κατηγορούμενοι για υπόθαλψη. Εντάξει, γεννά ερωτήματα το γεγονός ότι ήταν εκεί τρεις παρόντες, βλέπουν έναν αστυνομικό να βιοπραγεί απέναντι σε έναν 10χρονο και δεν αντιδρούν καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάριε, τώρα να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, τον εργατολόγο, και βεβαίως θα μιλήσουμε για το νέο ασφαλιστικό της συντάξης και όλα αυτά, αλλά επειδή προηγήθηκε και ο Υπουργός εδώ στην πρωινή εκπομπή, θα βρούμε την ευκαιρία με βάση τη συνέντευξη που έδωσε και τα όσα έχει πει να τα αναλύσουμε εδώ με τον κύριο Μπούρλο. Θα πάρουν αύξηση 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι όπως γράφεται και λέγεται κάπου. Πόσος είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς, το μέτρησε? Θα δούμε σε κύριες ή σε επικουρικές. Τι θα γίνει με τη 13η σύνταξη? Θα δοθεί ή δεν θα